Είναι 1 Ιουνίου και βρίσκομαι στο Γουδί όπου προσωρινά στεγάζεται η Εθνική Πινακοθήκη στο άλσος Γουδί του στρατού και βρίσκονται προσωρινά η Πινακοθήκη και αυτή είναι η είσοδος μπαίνοντας μέσα. Ο πρώτος πίνακας που βλέπουμε είναι μια εικόνα αγνώστου καλλιτέχνη του 15ου αιώνα 1460 και λέγεται η Παρθένος του ισχυρού μανδύα με το πάρα πολύ ωραίο κόκκινο μανδύα τον οποίο έχει από πάνω της και φοράει η ίδια η Παρθένος. Είναι οπωσδήποτε ιταλικής προελεύσεως, κριτό βενετικής και άλλος ένας πίνακας του Στεφάνου Τζακαρόλας 1688-1700 η προσκύνηση των μάγων και φαίνεται εδώ πέρα ολόκληρη η μίξη που έγινε της κριτοβενετικής τέχνης με στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία της Βενετίας 1688 Στέφανος Τζαγκαρόλας, ο πάρα πολύ ωραίος πίνακας ο οποίος είναι στην Εθνική Πινακοθήκη. Φαίνεται ο πίνακας και αμέσως βλέπουμε έναν σπάνιο και θαυμάσιο πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τον έχει ζωγραφίσει στην περίοδο 1568 έως 1570 και είναι η ταφή του Χριστού. Ακόμα ο καλλιτέχνης δεν έχει φτάσει στο ύφος το οποίο τον ξέρουμε από τα έργα του στο Τολέδο που ζωγράφισε και είναι η ταφή του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Έχει και άλλους πίνακες η Πινακοθήκη του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι μικρός ο πίνακας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφος και ωραίος. Και αμέσως βλέπουμε τον πολύ μεγάλο, γνωστό και ωραίο πίνακα του Θεοδόρου Βριζάκη 1819-1878 και είναι η Ελλάς Ευγνωμονούσα λέγεται ο πίνακας. Έχει γίνει γύρω στο 1858. Ο Θεόδωρος Βριζάκης ζωγράφισε με θέματα την Επανάσταση καθώς ήταν γιος αγωνιστή που σκοτώθηκε και φαίνεται η μάνα Ελλάδα με τους καπεταναίους, ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης, ο Μαυρομιχάλιδες οι οποίοι εικονίζονται στον πίνακα διότι ελευθερώθηκε η χώρα. Και αμέσως άλλος ένας πίνακας του Θεοδόρου Βριζάκη 1819-1878 και είναι η έξοδος του Μεσολογγίου, μεγάλος πίνακας. Η έξοδο ως γνωστόν έγινε στις 10 Απριλίου του 1826 Κυριακή των Βαΐων και έχει αποθανατιστεί τη στιγμή που βγαίνουν και οι Τούρκοι τους περιμένουν και τους σκοτώνουν στην έξοδο, στην Μεγάλη Τάφρο. Ο πίνακας του Θεοδόρου Βριζάκη, η έξοδος του Μεσολογγίου. Άλλος ένας πολύ μεγάλος και ωραίος πίνακας του Θεοδόρου Βριζάκη και λέγεται το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης είναι ψηλά στο λόφο, τον έχει φτιάξει ο Βριζάκης, καθώς είναι με τους φιλέλληνες τότε που ήταν στο πλάι του. Και εδώ φαίνονται οι καπεταναίοι, το ασκέρι του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Άλλοι φορούν τις εθνικές ενδυμασίες και άλλοι τα ευρωπαϊκά ρούχα. Είναι πάρα πολύ ωραίος και μεγάλος ο πίνακας, το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα. Ο πίνακας έγινε γύρω στο 1855, ζωγραφίστηκε ο πίνακας. Και είναι θησάβρισμα της Εθνικής Πινακοθήκης. Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα ωραιότατο του Νικολάου Κουνελάκης 1829-1869 και είναι η οικογένεια του καλλιτέχνη και θεωρείται ότι είναι και αλληγορία των καλών τεχνών. Άλλος ένας πίνακας του Νικολάου Κουνελάκη 1829-1869 και είναι η ζωή Καμπάνη στον πίνακα αυτό με τις πάρα πολύ ωραίες κορνίζες. Νικόλαος Κουνελάκης, η ζωή Καμπάνη, ο πίνακας στην Εθνική Πινακοθήκη. Ένας πίνακας ωραιότατος της Φραντζέσκα Πίντσε 1822-1862, προσωπογραφία της κυρίας Βούλγαρης γύρω στο 1860, Φραντζέσκο Πίντσε ο πίνακας. Πάλι άλλος ένας πίνακας του ίδιου ζωγράφου και είναι μια προσωπογραφία κάποιας ιδραίας κυρίας 1822-1862
1862 ως ζωγράφος. Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα του Νικολάου Γίζη 1842-1901, και ο πίνακας επιγράφεται «Η παιδική Αραβώνες» 1877, πίνακας του Νικολάου Λίτρα 1839-1904, «Η επιστροφή από το πανηγύρι της Πεντέλης» επιγράφεται ο πίνακας, καθώς έχει τελειώσει το πανηγύρι και οι πανηγυριστές πηγαίνουν στα σπίτια τους. Νικόλαος Λίτρα 1839. Και ο πολύ μεγάλος γνωστός και ωραίος πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη 1853-1932, και είναι «Η παιδική συναυλία». Ο πίνακας έγινε γύρω στο 1900, τα παιδιά παίζουν με τα αυτοσχέδια που με το ποτιστήρι παίζανε μικρός. Παιδική συναυλία γύρω στο 1900 έχει γίνει ένας υπέροχος και μεγάλος πίνακας του Νικηφόρου Λίτρα 1832-1904, ο καλλιτέχνης είναι του Λίσανδρου του Καφτατζόγλου. Ο πίνακας είναι 1,90x1,24, είναι πολύ μεγάλος πίνακας και είναι ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Λίσανδρος ο Καφτατζόγλου. Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα του Γεωργίου Ιακωβίδη 1853-1932, και είναι το παιδί, τα πρώτα βήματα, η γιαγιά που βοηθάει το εγγόνι της να κάνει τα πρώτα βήματα, ένας πάρα πολύ ωραίος πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη. Φαίνεται ο πίνακας ολόκληρος με τα πρώτα βήματα. Και αμέσως άλλος ένας πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη 1853-1932, είναι μία γιαγιά η οποία ταΐζει το εγγόνι της και ο πίνακας επιγράφεται «Η αγαπημένη της γιαγιάς». Και αμέσως βλέπουμε έναν πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο πίνακα, από τους ωραιότερους που έχει η πινακοθήκη, είναι του Ιακώβου του Ρίζου 1849-1926, και ο πίνακας επιγράφεται «Στην ταράτσα». Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα του Νικηφόρου Λίτρα 1839-1904, προσωπογραφία της Μαριάνθης Χαριλάου, ένα 55x80, είναι τα φορέματα της εποχής. Ο ζωγράφος έχει ζωγραφίσει τον πίνακα με άσπρα χρώματα, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα του Κωνσταντίνου Βολανάκης 1837-1907, και ο πίνακας επιγράφεται «Ετοιμασία για το ψάρεμα». Στην άκρη φαίνεται που ετοιμάζονται οι ψαράδες για το ψάρεμα με τα μεγάλα ιστιοφόρα. Ήταν ζωγράφος της θάλασσας ο Κωνσταντίνος ο Βολανάκης, ο πίνακας ωραιότατος. Και αμέσως ένας πίνακας του Πολυχρόνη Λεμπέση, πολύ καλός ζωγράφος, 1848-1913, το παιδί με τα κουνέλια, έτσι λέγεται ο πίνακας, είναι εκφραστικός, μεγάλος και πάρα πολύ ωραίος ο πίνακας του Πολυχρόνη Λεμπέση, που καταγότανε από την Σαλαμίνα, με τα κουνέλια του Πολυχρόνη Λεμπέση. Πίνακας πολύ μεγάλος και ωραίος του Θεοδόρου του Ράλη 1852-1909, ο πίνακας επιγράφεται «Ηλία», έχει ζωγραφιστεί πριν το 1906 και δείχνει Τούρκους ή βαρβάρους που έχουν μπει σε ένα χωριό, το έχουν λελατήσει, έχουν γκρεμίσει τα καντήλια κάτω να τα πάρουν, και μία κοπέλα είναι δεμένη για να πουληθεί για σκλάβα στον πίνακα αυτόνανε. Και αμέσως βλέπουμε έναν πίνακα του Ιωάννη του Οικονόμου 1860-1931, ο Τεχνοκράτης. Ο πίνακας έχει γίνει το 1885. Και αμέσως άλλον έναν πίνακα του Αριστίδη Βαρούχα, 19ος αιώνας, κύριος, ο οποίος διαβάζει εφημερίδα γύρω στο 1885.
και άλλος ένας πίνακας, όχι μεγάλος, του Νικολάου Γίζη, 1842-1901, ο πίνακας επιγράφεται «Η τέχνη και τα πνεύματά της». Είναι εκφραστικός και ωραίος ο πίνακας. Και άλλος ένας πίνακας, του Σιμεών Σαββίδη, 1859-1927, το άναμα του Τσιμπουκιού, επιγράφεται ο πίνακας αυτός, Σιμεών Σαββίδης, βοηθάνε το άναμα του Τσιμπουκιού. Και ένας πίνακας ωραιότατος, Κωνσταντίνος Βολανάκης, 1837-1907, και είναι το πανηγύρι στο Μόναχο της Γερμανίας με τον Ελέφαντα. Πίνακας μεγάλος του Γεωργίου Ιακωβίδη, 1853-1932, η σύζυγος του καλλιτέχνη με το γιο τους, 1859, ο πίνακας του Γεωργίου Ιακωβίδη. Και αμέσως βλέπουμε άλλον έναν πίνακα του Γεωργίου Άμβλιχος, 1842-1909, και είναι η κοπέλα στο παράθυρο, βλέπουμε την κοπέλα που περιμένει τον καλό της και είναι στο παράθυρο και τον αναμένει. Άλλος ένας πίνακας του Γεωργίου Μαργαρίτη, 1814-1844, ο Γεώργιος Καρισκάκης ορμά έφυπος προς την Ακρόπολη, ένα γυμνό του πολυχρόνη λεμπέση, 1877, και καθώς υπάρχει και άλλο ένα γυμνό του Νικηφόρου Λύτρα, 1832-1904, Νικηφόρος Λύτρας και πολυχρόνης λεμπέσης, είναι δύο γυμνά στο ίδιο σημείο και είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ μεγάλοι πίνακες. Αυτός είναι του Νικηφόρου Λύτρα και ο επάνω είναι του πολυχρόνη λεμπέση. Ένας πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα, οι οποίοι κοσμούν την πινακοθήκη. Διάφοροι πίνακες αυτών των ζωγράφων. Καθώς βλέπουμε και το φίλημα πάλι του Νικηφόρου Λύτρα, καθώς και μετά το πανηγύρι. Και εδώ βλέπουμε έναν μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο πίνακα, είναι Νικηφόρος Λύτρας, 1832-1904, και λέγεται το Ψαριανό Μυρολόι. Άλλοι πίνακες μικροί της Εθνικής Πινακοθήκης είναι της ίδιας εποχής της παραστατικής ζωγραφικής, καθώς φαίνονται εδώ. Εδώ είναι πίνακας με τον Άριο Πάγο της Αθήνας, 19ος αιώνας, εκ του σύνεγκες είναι ζωγραφισμένο, καθώς και πάνω πάλι η Αθήνα, εκ του σύνεγκες ζωγραφισμένοι αυτοί οι πίνακες, και αυτός είναι το λιμάνι της Κοπενχάγης του Αλταμίρα, ο ζωγράφος λέγεται, η Κοπενχάγη με το λιμάνι, πάρα πολύ ωραίος πίνακας, δεν είναι μεγάλος. Καθώς βλέπουμε πάλι πίνακα του Νικηφόρου Λύτρα, αυτός ωραίος πίνακας, και αυτός είναι του Νίκος Λύτρας και είναι μια προσωπογραφία του Νικολάου Λύτρα ο πίνακας αυτός, μια προσωπογραφία γυναίκας και το παιδί με το ψάθινο καπέλο, Νίκος Λύτρας, 1883-1925, το ψάθινο καπέλο. Καθώς πάλι βλέπουμε και άλλον έναν πίνακα, Νίκος Λύτρας, 1883-1925, το παιδάκι είναι, ένα παιδάκι πάλι του Νίκου Λύτρα, και καθώς βλέπουμε τώρα πίνακες του Κωνσταντίνου Μαλέα, 1879-1928, μεγάλος γράφος ο Κωνσταντίνος Μαλέας, είναι και άλλοι ζωγράφοι εδώ,
στο σημείο αυτό της πινακοθήκης. Η πινακοθήκη τώρα προσωρινά είναι στο Γουδί. Κωνσταντίνος Μαλέας, η ζωγράφη αυτή η μεγάλη, οι οποίοι υπάρχουν τώρα προσωρινά στο Γουδί, διότι η πινακοθήκη φτιάχνεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, πάλι άλλη πλευρά της πινακοθήκης. Και αυτός είναι ο πίνακας του Νικόλαος Γίζης, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Νικόλαος Γίζης ο πίνακας, ιδού ο νυμφίος έρχεται, 1842-1901, πάλι του Νικολάου Γίζη, ο άγγελος με το σταυρό, ο ζωγράφος 1842-1901, πάλι Νικόλαος Γίζης και αυτός ο πίνακας με τα πνεύματα της Άνοιξης. Και όλοι αυτοί οι πίνακες είναι θησαυρίσματα της Εθνικής Πινακοθήκης, η οποία τώρα προσωρινά είναι στο Γουδί. Πάλι οι πίνακες του Γίζη, Νικόλαος Γίζης, αυτή η μικρή, πάλι με θέματα θρησκευτικά, και πάλι είναι του Νικολάου Γίζη αυτός ο πίνακας. Πάλι πίνακες όλοι αυτοί του Νικολάου Γίζη, πολύ μεγάλος ζωγράφος ο Νικόλαος ο Γίζης, ιδού νυμφίος έρχεται, 1842-1901. Και αμέσως βλέπουμε έναν πολύ μεγάλο πίνακα με την θεά Αθηνά, και είναι του Κωνσταντίνου Παρθένης. Κωνσταντίνος Παρθένης, πολύ μεγάλος ζωγράφος και αυτός, μέχρι και εδώ πέρα είναι πάλι του Κωνσταντίνου Παρθένη, ο πίνακας τα προϊόντα της συγκοινωνίας, πάλι Κωνσταντίνος Παρθένης. Ο πίνακας αυτός έφτιαχνε πολύ λεπτά τα χρώματα, έως σε σημείο που φαίνεται ο καμβάς, φαίνεται το τελάρο. Και διάφοροι πίνακες οι οποίοι βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, που τώρα προσωρινά είναι στο Γουδί. Άλλοι πίνακες εδώ, οι οποίοι βρίσκονται στην πινακοθήκη, διάφορων καλλιτεχνών, Περικλής Βυζάντιος, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, Νίκος Εγκονόπουλος, 1907-1985, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, 1914-1995, Περικλής Βυζάντιος, Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989, πάλι του Κωνσταντίνου Παρθένη και πάλι του Κωνσταντίνου Μαλέα οι πίνακες, 1879-1928. Διάφοροι πίνακες αυτών των μεγάλων ζωγράφων που είναι στην Εθνική Πινακοθήκη. Καθώς βλέπουμε εδώ πίνακες των ζωγράφων, αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη Περικλής Βυζάντιου, 1893-1972, και αυτοί οι πίνακες είναι του Νίκου Εγκονόπουλου, 1907-1985. Νίκος Εγκονόπουλος. Πίνακες μεγάλη και ωραίοι του Γιάννη Μόραλη, 1916-2009. Οι πίνακες αυτοί επιγράφονται ως επιτύμβια, γιατί ο ζωγράφος είχε εμπνευστεί από τα επιτύμβια της κλασικής Ελλάδος του αρχαίου κόσμου.
του Γιάννη Μόραλη, αυτοί οι μεγάλοι και ωραίοι πίνακες. Πάλι του Μόραλη ένα σπίτι, ένα αρχιτεκτόνημα, το οποίο φαίνεται εδώ. Και αμέσως αυτοί οι μεγάλοι και ωραίοι πίνακες του Γιάννη Τσαρούχη, 1910-1989. Είναι το Νέον, το έχει ζωγραφίσει, το οποίο υπάρχει ακόμα στην Ομόνια. Ένας ναύτης του Τσαρούχη, καθώς δίπλα υπάρχει και μία γυναίκα, και ο άλλος είναι του Διαμαντή Διαμαντόπουλος, 1914-1995, καθώς και αυτή η γυναίκα με τα παραδοσιακά, και αυτός είναι ο Θεόφιλος, ο οποίος ήταν από τη Μυτιλίνη, ο ζωγράφος του Θεοφίλου οι πίνακες. Είναι μια κοπέλα από την Αθήνα, και ο Αδάμ και η Εύα, και οι τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου. Ο Κόντογλου ήταν πολύ δυναμικός και κατάφερε και σταμάτησε τον, η Ελλάδα η οποία ήταν προς την Ευρώπη. Νίκος Εγκονόπουλος, 1907-1985. Νίκος Εγκονόπουλος, αυτοί οι πίνακες. Διάφοροι άλλοι ζωγράφοι. Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, 1906-1994, και οι πίνακες του Εγκονόπουλου, οι πάρα πολύ ωραίοι πίνακες με το δικό του ύφος, οι οποίοι φαίνονται εδώ, 1907-1985, ο Νίκος Εγκονόπουλος. Διάφοροι άλλοι ζωγράφοι υπάρχουν, και καθώς είναι και ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, είναι το σπίτι του καλλιτέχνη, 1906-1994 πέθανε ο καλλιτέχνης ο Χατζικυριάκος ο Γκίκας. Πάλι φαίνονται εδώ οι πίνακες του Χατζικυριάκου του Γκίκα. Άλλος ένας πίνακας του Γκίκα. Και εδώ φαίνονται αυτοί οι πίνακες, οι οποίοι τώρα είναι προσωρινά στην πινακοθήκη, η οποία είναι στο Γουδί. Και πάλι ξαναβλέπουμε τις ωραίες τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου ήταν δυναμικός χαρακτήρας και δυναμική προσωπικότητα, και κατάφερε στο Μεσοπόλεμο να σταματήσει την Ελλάδα, η οποία τότε ήταν προς την Ευρώπη, και ζωγραφίζανε στις εκκλησίες στο Ναζαρινό ύφος, και παντού ήταν το ευρωπαϊκό, ακόμα και τα τραγούδια όλα με τον Κόντογλου, τον Σεφέρη και τον Τσιτσάνη. Άλλαξε η Ελλάδα και ήρθε προς την Ανατολή. Κακός βέβαια έγινε αυτό το πράγμα, αλλά έγινε. Ήταν πολύ δυναμικός χαρακτήρας, το οποίο βέβαια το ήθελε και ο λαός, γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός λαού. Και εδώ φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα της Πινακοθήκης, που είναι στο Γουδί, με τους πάρα πολύ ωραίους και καλούς πίνακες. Γράφει σε ένα σημείωμά της η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Λαμπράκη Πλάκα, ότι η νεότερη ελληνική τέχνη γεννιέται και συνοριμάζει παράλληλα και σε διαλεκτική σχέση με το νέο ελληνικό κράτος μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Οι μόνες μορφές τέχνης που διατηρήθηκαν ζωντανές στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η μεταβυζαντινή αγιογραφία και η λαϊκή καλλιτεχνική παράδοση, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δημιουργία μιας νέας εθνικής σχολής επίσημης τέχνης. Οι Έλληνες καλλιτέχνες ήταν επομένως υποχρεωμένοι να αναζητήσουν διδάγματα σε ξένες χώρες. Το Δεκέμβριο του 1836 ιδρύεται το Σχολείο των Τεχνών. Οι πρώτοι δάσκαλοι προέρχονταν τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Αργότερα, λόγω του βασιλιά Όθωνα και της Βαβαροκρατίας, το Μόναχο
που δίνει και το όνομά του στην ομώνυμη σχολή, θα επικρατήσει σε όλον τον 19ο αιώνα στην ελληνική τέχνη. Είναι φυσικό να αναρωτηθούμε ποιος ήταν ο ρόλος της τέχνης σε ένα κράτος που έβγαινε καθημαγμένο και πάμπτωχο από ένα μακρό αγώνα ανεξαρτησίας. Η τέχνη, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ήταν απαραίτητη, γιατί καλούνταν να διαμορφώσει και να προβάλλει την εικόνα του νέου κράτους, να εκφράσει τα ιδανικά, τις φιλοδοξίες, την ιδεολογία του. Η τέχνη ξαναέβρισκε την πρωτογενή λειτουργία της, που ήταν να δράσει ως μορφοποιητική δύναμη της κοινωνίας. Έτσι εξηγείται ο κυρίαρχος ιδεολογικός ρόλος που επιφυλάσσεται στην ιστορική ζωγραφική στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα 1832 έως 1862, η προβολή, η εξειδανίκευση και η μνημείωση του αγώνα απετέλεσαν ζωτικό, υπαξιαρκό αίτημα του νέου κράτους. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της ιστορικής ζωγραφικής είναι ο Θεόδωρος Βριζάκης, 1819-1878, γιος μάρτυρα του αγώνα. Η πρώιμη ελληνική πρόσωπογραφία, η δεύτερη σε σημασία θεματική ενότητα της περίοδου, μας δίνει την εικόνα της αναδυόμενης αστικής τάξης της Νέας Ελλάδος, με προφανή ακόμη τα σήματα της αγροτικής καταγωγής της. Η πιο χαρακτηριστική προσωπογράφη των Ελλήνων που βίωσαν τα δεινά της Επανάστασης είναι ο Ανδρέας Κριεζής και ο Τυρολέζος Φραντσέσκο Μπίτζε, που έδρασε στην Ελλάδα. Όσο για την τεχνοτροπία, ο ακαδημαϊσμός ισοπεδώνει κάθε επίδραση, κάθε πηγή έμπνευσης, γιατί ορίζεται πολύ περισσότερο από το επίπεδο που έχουν οι αποδέκτες της τέχνης, ορίζοντας προσδοκίας, παρά από τα κέντρα που τη φωτίζουν. Η δεύτερη περίοδος, 19ος αιώνας, 1862-1900, που ορίζεται από την έξωση του Όθωνα, συμπίπτει με την ορίμαση της αστικής τάξης και την κυριαρχία της σχολής του Μονάχου και τους μεγάλους δασκάλους της: Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος Γύζης, Γεώργιος Ιακωβίδης, Σιμεών Σαββίδης, Πολυχρόνης Λεμπέσης και άλλοι. Οι θεματικές δεσπόζουσες αλλάζουν. Τη θέση της ιστορικής ζωγραφικής παίρνει τώρα η ηθογραφία με τις αποχρώσεις της, ο οριενταλισμός και τις σχολές Μόναχο και Παρίσι και ούτω καθεξής. Η ηθογραφία, μια εξειδανικευμένη μορφή ρεαλισμού, είναι το καταφύγιο της νοσταλγίας της αστικής τάξης, ο ψεύτικος παράδεισός της. Δύο εξαίρετοι αλλά πάντα ακαδημαϊκοί ζωγράφοι που έδρασαν στο Παρίσι, ο ρεονταλιστής Θεόδωρος Ράλης και ο Ιάκωβος Ρίζος, που εκφράζει το πνεύμα της Art Nouveau, δίνουν απάντηση σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η πόλη του φωτός θα έφαινε το μοντερνισμό πιο γρήγορα στη χώρα μας. Ο ορίζοντας υποδοχής καθορίζει τόσο τις επιλογές όσο και το ύφος ή την ποιότητα μιας εθνικής σχολής τέχνης. Η όριμη αστική προσωπογραφία, σκηνοθετημένη μέσα στον εμβληματικό της πλαίσιο, διαφέρει ριζικά από τα στημένα πορτρέτα της πρώτης περίοδου. Την υπηρέτησαν με θαυμαστό τρόπο όλοι οι εκπρόσωποι της σχολής του Μονάχου. Η νεκρή φύση μνεί τελικά αγαθά της νέας αστικής τάξης. Η τοπιογραφία πάβει να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια των ρομαντικών περιηγητών. Γίνεται ρεαλιστική, υπεθνιστική, ενώ αρχίζει να αισθάνεται τα πρώτα σκυρτήματα του υμπρισενισμού. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο επιφανέστερος θαλασσογράφος του 19ου αιώνα, ο Βασίλειος Χαντζής και πολύ περισσότερο προώρα ο χαμένος Ιωάννης Αλταμούρας έδωσαν μερικά λαμπρά δείγματα υμπρεσιονιστών έργων, όπως και ο Σιμεών Σαββίδης.
Ο 20ος αιώνας σημειώνει τη στροφή προς τη νέα πολιτική, κοινωνική και καλλιτεχνική πραγματικότητα. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες στρέφονται τώρα προς το Παρίσι, παγκόσμια πρωτεύουσα του μοντερνισμού. Δύο Έλληνες της Διασποράς, γεγονός διόλου τυχαίο, έμελε να φέρουν την άνοιξη στη ζωγραφική. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης και ο Κωνσταντίνος Μαλέας. Και οι δύο θα αποτελέσουν το 1917 ιδρυτικά μέλη της προοδευτικής ομάδας τέχνης που συγκεντρώνει στους κόλπους της τους πρωτοπόρους της εποχής με την υποστήριξη των φιλελευθέρων και του ίδιου του Βενιζέλου. Αλλά άλλα μέλη της ήταν ο Νίκος Λίτρας που είχε σπουδάσει στο Μόναχο αλλά είναι από τους πιο τολμηρούς μοντερνιστές, ο Περικλής Βυζάντιος, Λικούργος Κογεβίνας, ο Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης, ο Οδυσσίας Φωκάς. Ο πρώτος ελληνικός μοντερνισμός είναι υπεθρηστικός. Η νέα ιεραρχία φέρνει τώρα στο προσκήνιο έναν μεταμπρεσιονιστικό προβληματισμό που συνοδεύεται από ένα αίτημα όχι μόνο αισθητικό αλλά και από ιδεολογικό, όπως είχε διατυπωθεί από τον Περικλή Γιαννόπουλο στην ελληνική γραμμή το 1904. Τη χρωματική ερμηνεία του ελληνικού φωτός, άλλωστε σχεδόν μόνιμο γνώρισμα της ρητορικής που αναπτύσσεται γύρω από την καλλιτεχνική δημιουργία, στην Ελλάδα είναι η εθνικιστική ιδεολογία, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν ιστορικοί λόγοι όπως η μικρασιατική καταστροφή του 1922. Το 1922 αποτελεί ορόσημο για τη νέα τροπή της νεοελληνικής τέχνης στην περίοδο του Μεσοπολέμου.